Ένα χρόνο λειτουργίας συμπλήρωσε ο Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού στα πλαίσια του πιλωτικού προγράμματος που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία με την εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ. Σήμερα ήταν μια εκδήλωση εξαιρετικής σημασίας και με μεγάλη προσέλευση κόσμου. Αφορούσε τη συνεργασία του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού με το Κέντρο νόσου Αλτσχάιμερ και την καθηγήτρια την κυρία Σακά. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της δουλειάς που έκανε ο Δήμος σε συνεργασία με την καθηγήτρια. Παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα στον κόσμο τους κατοίκους του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. Η ευθύνη και η μεγάλη προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής είναι να ενισχύσει όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και εδώ δεν αφορά οικονομικό θέμα, αλλά αφορά μια αρρώστια η οποία ταλανίζει πραγματικά την κοινωνία μας και ιδιαίτερα τις περιοχές που έχουν μεγάλο μέσο όρο ηλικίας. Η νόσος Αλτσχάιμερ, όπως ξέρουμε, είναι η πρόκληση του 21ου αιώνα και έχουμε τουλάχιστον 200.000 περιστατικά στην Ελλάδα. Ο Δήμος μας συνέπραξε με την εταιρεία της νόσου Αλτσχάιμερ και την ευρωλόγο-ψυχίατρο την κυρία Σακά για το πρόγραμμα το πιλωτικό πρόγραμμα 12 συμβουλευτικών σταθμών σε όλη την Ελλάδα. 9 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και 4 στην Κυκλάδες. Είμαστε ένας από τους 9 συμβουλευτικούς σταθμούς που με μεγάλη ανταπόκριση των δημοτών μας ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα και συμπληρώνουμε ένα χρόνο. Οι αυξητικές τάσεις του αριθμού των ατόμων που πάσχουν από την νόσο κάνουν τους επιστήμονες να μιλούν για μια σύγχρονη επιδημία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας, έγινε ενημέρωση για τις διαταραχές μνήμης, καθώς και για τις πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης. Σαν γιατρός θα ήθελα να σας πω ότι η νόσος Αλτσχάιμερ, που είναι η κυριότερη μορφή άνοιας, υπάρχουν και άλλες μορφές, εξελίσσεται σε βάθος χρόνου. Οι ασθενείς ζουν πάνω από 10 χρόνια. Αυτό σημαίνει αυξημένο κόστος για γιατρούς, για φάρμακα, για νοσηλευτική φροντίδα, για νοσηλείες και σημαίνει και αυξημένο βάρος, αυξημένο φορτίο στην οικογένεια. Οι ασθενείς αυτοί στο αρχικό στάδιο θέλουν επιτήρηση, εποπτεία, να μην κάνουν κάτι επικίνδυνο, ας πούμε, αλλά όσο εξελίσσεται η νόσος θέλουν και πρακτική βοήθεια, να πληθούν, να ντυθούν, να μετακινηθούν και στο τελικό στάδιο πια θέλουν να φροντιστεί 12-15 ώρες την ημέρα. Όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, κοινωνικό, ιατρικό, οικονομικό και πρέπει όλοι οι φορείς να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την επιδημία. Κοινή επιθυμία όλων των φορέων είναι η υλοποίηση ενός κέντρου ημέρας που θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των πασχόντων όσο και των οικογενειών τους. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα συμβουλευτικού σταθμού που σκοπό έχει να υποστηρίξει την τοπική κοινωνία στα θέματα του Αλτσχάιμερ. Μετά από ένα χρόνο δουλειάς και συνεργασίας, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς μας, ενημερώνουμε τον κόσμο και ελπίζουμε ότι θα δώσουμε μια μεγαλύτερη διάσταση στην λειτουργία της υπηρεσίας με την καθιέρωση ενός κέντρου ημέρας, όπου σε καθημερινή βάση οι δημότες και οι πολίτες αυτού του Δήμου θα μπορούν να απολαμβάνουν επιστημονικές υπηρεσίες.